Γίνεται χαμός με αυτή την αρκούδα στη Θεσσαλονίκη. Τη μεγάλη αποκάλυψε πράξη. Η απογευματινή, δεν ξέρω, αυτό λέει ότι σήμερα με τον Αρκτούρο είναι αρκούδος. Αρκούδος. Ο οποίος είναι σε φάση αναπαραγωγής και κινείται από τα βουνά της Χαλκιδικής μέχρι τη Θεσσαλονίκη για να βρει θηλυκό. Και μπορεί να κατέβει και πιο χαμηλά. Μπορεί να κατέβει οπουδήποτε. Αρκούδος είναι. Τι, εσύ θα πεις, θα πάει. Για πάμε, Έλενα. Καλημέρα. Και στον καλεσμένο σου, καλημέρα. Καλημέρα. Η νεαρή λοιπόν αρσενική αρκούδα έχει προκαλέσει αναστάτωση, αλλά φανταστείτε να την ακούγατε και να ήταν σχεδόν δίπλα σας. Ναι. Ο Μιχάλης Τραχαλιός βρέθηκε σε αυτήν την κατάσταση, πήγε μια βόλτα στον Χορτιάτη. Δίπλα στην αρκούδα. Και άκουσε αρχικά την αρκούδα. Ναι. Τι λες τώρα. Καλημέρα σας. Γεια σας, κύριε Τραχαλιά. Τι είδατε. Έγινε, εντάξει, κοίταξε να δείτε. Όταν έγινε, δεν το ξέραμε ότι ήταν αρκούδα. Ναι. Αλλά και ήμασταν και αυτό μας προφύλαξε από το να πάθουμε κάποιο έμφραγμα μάλλον. Mm-hmm. Ήτανε η... Ήμασταν ψύχρεμοι σε ό,τι αφορά αυτό. Είναι μεγάλο ζώο. Την... Είναι ογκώδες, είναι μικρό, πώς είναι. Εντάξει, αρκούδα είναι, αλλά είναι... Όχι τόσο μεγάλη αρκούδα. Μεσαίου μεγέθους. Δηλαδή το ζώο είναι μεγάλο. Τι έκανε, εσείς πού την είδατε την αρκούδα. Πώς την είδατε, πού. Εμείς περπατούσαμε στο βουνό πίσω από τα ραντάρ, εκεί πέρα που γράφει η ανακοίνωση του Δήμου αντιπυρική ζώνη κάτω από τα ραντάρ. Εκεί πέρα την είδαμε, περπατούσαμε με την κοπέλα μου, είδαμε μέσα σε ένα ξέφωτο και την είδαμε από μακριά. Και μετά μπήκαμε ξανά στο μονοπάτι, βγήκαμε στον αγροτικό δρόμο αυτή την αντιπυρική ζώνη και περπατούσαμε τα βήματα... Τα ακούγαμε από δίπλα από τα χόρτα, ας πούμε. Ναι. Αλλά ήταν πολύ πυκνή βλάση, δεν μπορούσαμε να δούμε κάτι. Ναι. Σταματάμε να δούμε τι γίνεται, σταματάνε τα βήματα. Οπ. Κοιτάμε, ησυχία. Σας είχε πάει στο κατόπι. Ξαναπροχωράνε τα βήματα. Ναι. Ξαναπροχωράνε τα βήματα. Ναι. Εκεί που ξαναπροχωράνε τα βήματα, σταματάμε εμείς να δούμε τι είναι, κοιτάμε. Ναι. Και εκεί που κοιτούσαμε και είχε ησυχία, απλά μας γρήλιξε. Τώρα δεν μπορώ να το παράγω τον ήχο. Ήταν πολύ βάσος, έτσι, βαθύς ήχος. Προμάξατε και εμείς. Μαύρος είναι. Μαύρος ο αρκούδος. Να σας πω τώρα εγώ, από μακριά καφέ μαύρο ήταν το χρώμα που είδα. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς. Τρομάξατε. Εντάξει, δεν τρομάξαμε λίγο. Βέβαια. Δεν συμβαίνει και κάθε μέρα. Αρκούδα είναι. Στα πόσα μέτρα ήτανε. Κατά προσέγγιση, εγώ αυτό που άκουσα μου φάνηκε πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή ήταν θαύμα πως δεν την είδαμε. Γιατί ήταν μέσα στις φυλοσιές και ήταν σε μια απόσταση, τι να πω, 2-3 μέτρα. Δηλαδή, λέτε τώρα. Πραγματικά αισθάνθηκε ότι ήταν πάρα πολύ κοντά όλο αυτό. Πολύ αλλά το χειρό που έχει γίνει και δεν. Εντάξει, δεν το πιστεύαμε ότι είναι αρκούδα. Μετά από 2 μέρες βγήκε μια ανακοίνωση που λένε ότι ήταν αρκούδα στα ορεινά της Χαλκιδικής, που είναι κοινός ορεινός όγκος με το Χορτιάτη, στο Χολομόντα. Και καταλάβατε ότι πέσατε δίπλα. Ξέρω, πόσες... Και λέμε, κάνε πλάκα είναι την αρκούδα. Και μετά, όταν βγήκε η ανακοίνωση του Δήμου που λέει ότι εθεάθη αρκούδα σε αυτήν ακριβώς την περιοχή που την είδαμε κι εμείς, μετά έδεσε. Λέμε, εντάξει, αυτό ήταν. Αυτό ήταν, Θα ξαναπάτε τώρα στην περιοχή, ή έχετε μια γράτη, ας πούμε. Θα ξαναπάει. Θα ξαναπάω, θα ξαναπάω για βόλτα, θα ξαναπάω γιατί στην τελική το σπίτι της είναι εκεί πέρα ή τέλος πάντων άγριο ζώο είναι, ό,τι σωστά. Θέλει κάνει. Αλλά εμείς μια βόλτα θα την κάνουμε προσεκτικά, ελπίζω να μην έχουμε πάλι. Θέλει προσοχή πάντως γιατί με την άγρια ζωή δεν αστείευεται κανείς, δεν ξέρεις πώς θα συμπεριφερθεί ένα άγριο ζώο. Και ιδιαίτερα αν ισχύει αυτό που λέμε ότι είναι σε τέτοια φάση αναπαραγωγική. Δεν τους επιτέθηκε. Όχι. Δεν επιτέθηκε. Βέβαια δεν την ενόχλησαν. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις πότε θα λιώσει η ενόχληση. Κοίταξε, ένα άγριο ζώο. Δεν ξέρεις αν πέσει πάνω του τι θα γίνει. Γιατί τα παιδιά έφυγαν προφανώς μόλις άκουσαν τον ήχο. Μάλιστα. Αυτό έγινε πάντως, Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κυρία Έλενα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Δεν είναι ευχαριστή. Πάτε και την Έλενα μαζί. Αν χρειαστεί. Για τα χαλιέ. Ναι. Πάρτε και την κυρία Χαλβατζόγλου μαζί στο μονοπάτι εκεί να δείτε τον αρκούδο. Να λείπει. Για πάρτε την μαζί. Θα την πάρω να σας δείξω που ήταν το μέρος. Μπράβο. Για πήγαινε Έλενα μαζί με τον κύριο Ταχαλιό. Καλημέρα και σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, παιδιά. Το μονοπάτι εκεί στην αγρία ζωή.